Η Γερμανίδα Υπουργό Παιδεία Μπετίνα Στάρκ Βάτσιγκερ προχώρησε σε μια δήλωση που προκαλεί σοκ. Όπω είπε, τα σχολεία έχουν την ευθύνη να προετοιμάσουν τους μαθητές στο πλαίσιο της πολιτική προστασίας και για το ενδεχόμενο πολέμου. Η δήλωση τη αυτή προκάλεσε σφοδρέ αντιδράσει. Όπω δήλωσε ο Υπουργό σε συνέντευξη που παραχώρησε. Η κοινωνία στο σύνολό τη πρέπει να προετοιμαστεί σωστά για κρίσει όπω μια πανδημία έω τι φυσικέ καταστροφέ και τον πόλεμο. Κάποιοι στην Ευρώπη έχουν ξεκινήσει ένα είδο κοινωνική προετοιμασία για το ενδεχόμενο ενό τρίτου παγκοσμίου πολέμου, μόνο που δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει επαρκή προετοιμασία για μια πυρηνική αντιπαράθεση. Γιατί η Γερμανίδα Υπουργό, όταν αναφέρεται σε πόλεμο, εννοεί ένα πόλεμο με την πυρηνική Ρωσία. Οι δυτικέ ελίτ δείχνουν να μην κατανοούν τι σημαίνει πυρηνικό πόλεμο και παίζουν παιχνίδια που είναι επικίνδυνα προκειμένου να διατηρήσουν όπω πιστεύουν την ισχύ που είχαν του τελευταίου αιώνε. Για να πετύχουν του στόχου του, δεν διστάζουν να ρισκάρουν τι ζωέ δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Όπω δήλωσε ο Υπουργό, η πολιτική προστασία είναι εξαιρετικά σημαντική και έχει θέση στα σχολεία. Στόχο μα πρέπει να είναι η ενίσχυση των αντοχών μα. Η ίδια έτσι τάχθηκε υπέρ τη διεξαγωγή ασκήσεων πολιτική προστασία στα σχολεία, αναφέροντα μάλιστα τη Βρετανία ω παράδειγμα. Όπω είπε, οι ασκήσει για καταστροφέ είναι κομμάτι τη καθημερινή ζωή εκεί και μπορούμε να μάθουμε από αυτό. Οι νέοι πρέπει να έχουν επίγνωση των απειλών τη ελευθερία του και να μπορούν να αντιμετωπίσουν του κινδύνου και τα σχολεία έχουν καθήκον να αναδεικνύουν του κινδύνου με τρόπο κατάλληλο για την ηλικία, αλλά και να βοηθούν στην αντιμετώπιση τη ανησυχία και του φόβου. Η ίδια διευκρίνησε ότι δεν επρόκειτο για νέο μάθημα, αλλά για προσθήκη περιεχομένου σε ήδη υπάρχοντα. Ακόμη, ο Υπουργό Παιδεία κάλεσε τα σχολεία στη Γερμανία να αναπτύξουν χαλαρή σχέση με τι ένοπλε δυνάμει, με επισκέψει αξιωματικών, οι οποίοι θα αναλάβουν να εξηγήσουν τι ακριβώ κάνουν για την ασφάλεια των πολιτών. Ακόμη, απέρριψε, απαντώντα σε σχετική ερώτηση, τι εισηγήσει περί επαναφορά τη υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στη χώρα.